Είμαστε τρεις εβδομάδες στο δρόμο και δίνουμε τη μάχη μέσα από τα μπλόκα του αγώνα μας για την επιβίωση τη δική μας και των οικογενειών μας. Έγινε αυτή η συνάντηση κάτω από την πίεση του κινήματος και με τα τρακτέρ στο δρόμο, με το κυβερνητικό κλιμάκιο, μετά από την πίεση που ασκήσαμε. Η κυβέρνηση δεν ικανοποιεί κανένα από τα βασικά μας αιτήματα, αυτά που μας έβγαλαν στο δρόμο, που είναι αιτήματα και δίκαια και επιβίωσης. Εισπράξαμε ένα διάγγελμα και εισπράξαμε στην ουσία, εμείς το θεωρούμε κοροϊδία, το γεγονός ότι αυτό που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, αφού απέρριψε όλα τα άλλα αιτήματα, είναι τα 50 εκατομμύρια επιστροφή στο φόρο στα καύσιμα που εμείς ζητάμε αφορολόγητο πετρέλαιο, τα 50 εκατομμύρια που τα έδινε στο 1 τρίτο των αγροτών, στους συντηρησμένους και στους νέους αγρότες, θα τα κάνει 60 για όλους τους αγρότες. Μιλάμε για 180 ευρώ, 181,3 ευρώ κατά μέσο όρο στον κάθε αγρότη, που δεν είναι για 3 χρόνια που είναι η κυβέρνηση, δεν έχει δώσει άλλο, που δεν είναι ούτε αναγέννημα στο πετρέλαιο, να μην σας πω ότι δεν καλύπτει ούτε τα εισιτήρια, τα έξοδα βενζίνης που κάναμε για να αναθωθούμε σήμερα στη συνάντηση. Γι' αυτό το ποσό μιλάμε και μιλάμε μετά για στήριξη του πρωτογενείου τομέα, που φυσικά δεν υπάρχει τέτοια στήριξη. Την ίδια ώρα έχουν δώσει 120 εκατομμύρια στην Αιτζίαν, 180 στα αεροδρόμια, στις τράπεζες, στα κανάλια, σε όλο τον κόσμο, στις κλινικές, στα ξενοδοχεία, στους εφοπλιστές, δίνουν αφορολόγητο πετρέλαιο. Έχουν μπουκώσει με εκατομμύρια τους επιχειρηματίες, πάνω από 32 δισεκατομμύρια τα τελευταία 2 χρόνια, και στον πρωτογενή τομέα έχουν δώσει το 1% όλων αυτών των χρημάτων. Συνεπώς, εμείς αυτό που λέμε και στέλνουμε ένα μήνυμα και στην κυβέρνηση αλλά και στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους, που πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι ο αγώνας μας είναι αγώνας διαρκείας, πρέπει να συνεχιστεί, πρέπει να δώσουμε και άλλη πολύ μεγάλη μαζική συμμετοχή στους αγώνες μας, να οργανώσουμε το αγροτικό κίνημα σε αγροτικούς συλλόγους, να συσπηρώσουμε και να ενημερώσουμε τους συναδέλφους μας και να καταλάβουν όλοι ότι τα προβλήματα λύνονται στους δρόμους του αγώνα, λύνονται με τη δική του συμμετοχή, είναι η ατομική ευθύνη του καθένα, λύνονται όταν ενωμένα, ενωτικά και αποφασιστικά συνεχίζουμε αυτή τη μάχη, που είναι μάχη για την επιβίωση, που είναι μάχη για την παραγωγή. Πρέπει να πούμε ότι η τεράστια αύξηση του κόστου παραγωγής καλύπτει τον οποιοδήποτε τζίρο ή την οποιαδήποτε τιμή πέραμε στα προϊόντα, αλλά οδηγεί ταυτόχρονα σε τεράστια αύξηση στα τρόφιμα και στα είδη πρώτης ανάγκης για όλο τον ελληνικό λαό. Σήμερα δίναμε μάχη επιβίωση όχι μόνο για τους αγρότες, αλλά δίναμε για όλο τον ελληνικό λαό. Όταν ζητήσαμε κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογή στο ρεύμα, ζητήσαμε και στα σπίτια και στα μαγαζιά και σε όλους. Όταν μιλάμε για το φυσικό αέριο και για τη θέρμανση και για τα καύσιμα, μιλάμε για όλο τον ελληνικό λαό. Όταν λέμε ότι θα πρέπει να υπάρξει επιδότηση των αγροεφοδίων ώστε να πέσει το κόστος παραγωγής, άρα να έρχονται φτηνότερα τα τρόφιμα στον ελληνικό λαό, μιλάμε για όλο τον ελληνικό λαό. Δεν είναι ένας αγώνας μόνο των αγροτών, είναι συνολικά του ελληνικού λαού, και έτσι πρέπει να το αντιληφθούν. Οπότε κλιμακώνατε. Εμείς αυτό που θα κάνουμε, θα πάμε στα μπλόκα, θα ενημερώσουμε τους συναδέλφους μας. Αυτό που είναι ξεκάθαρο για μας είναι ότι θα είναι ένας αγώνας διαρκείας. Θα είναι ένας αγώνας συνεχόμενος και θα είμαστε πάντα εκεί, γιατί είμαστε στα όρια πραγματικά της επιβίωσης. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε. Να ρωτήσω και κάτι άλλο τώρα με αφορμή την ρωσοκρατική κρίση και τα σχετικά. Πόσο θα επηρεαστούν ουσιαστικά τα αγροτικά προϊόντα? Βλέπουμε ότι εισάγουμε για παράδειγμα καλαμπόκι, σιτηρά και τα σχετικά. Κοιτάξτε, θα υπάρχει πρόβλημα, γιατί αυτό το κόστος, ας πούμε, είναι απαγορευτικό για τα καλαμπόκια, να το πούμε έτσι. Και το επιβεβαίνουν και όλοι οι συνάδελφοι. Και το συζητήσαμε και σήμερα και το κρούσαμε τον κόδωνα του κινδύνου σε σχέση με αυτό το γεγονός. Αυτό που λέμε ότι θα υπάρξει σημαντική μείωση της παραγωγής είναι και σε τέτοια ζητήματα, ας πούμε, και από την Ουκρανία και από τη Ρωσία και από άλλες χώρες εισάγουμε, γιατί γίναμε χώρα εισαγωγής του μαλακό σιτάρι, το οποίο δημιουργεί το αλεύρι για το ψωμί. Πάνω από το 50% του αλευρίου είναι εισαγόμενο του μαλακού σιταριού. Και όλα αυτά θα φέρουν ανατίμηση στο κόστος, και δυστυχώς δεν είναι ότι θα το πάρουν οι αγρότες, γιατί προσπαθεί να γίνει και ένας κοινωνικός αυτοματισμός, θα το πάρουν οι έμποροι, οι μεσάζοντες, αυτοί που θα το φέρουν οι εισαγωγές, θα το πληρώσει όμως όλος ο ελληνικός λαός.